Και πέρα από τον κλειό που είχαν δημιουργήσει οι αστυνομικοί με κλούβες, υπήρχαν χιλιάδες φύλαθλοι του Άρη. Θέλησαν οι αστυνομικοί να τους απομακρύνουν κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών. Και τότε άρχισε ένας πόλεμος κυριολεκτικά. Εξφεντονίστηκαν πέτρες, μπουκάλια, βεγγαλικά και αργότερα ήρθαν σώμα με σώμα οι αστυνομικοί με τους οπαδούς του Άρη για ένα περίπου 30 λεπτό. Στην κάτω πλευρά του γηπέδου, εντωμεταξύ, παρεμποδίστηκε και η προσέλευση του λεωφορείου που μετέφερε τα μέλη της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Υπήρχαν πάρα πολλοί οπαδοί του Άρη, οι οποίοι αποδοκίμασαν, πέταξαν πέτρες και μπουκάλια. Με την παρέμβαση όμως της αστυνομίας έγινε ασφαλής η αποβίβασή τους. Νωρίτερα είχαμε επεισόδια και στο κέντρο της πόλης, όταν οπαδοί του Άρη και του ΠΑΟΚ συνεπλάκησαν. Οι συμπλοκές αυτές έφτασαν μέχρι το χώρο των πανεπιστημίων. Και εκεί, όταν οπαδοί του Άρη επιχείρησαν να μετακινηθούν προς το Χαριλάο με αστικό λεωφορείο, έγιναν αντιληπτοί από όργανα της αστυνομίας που τους αποβίβασαν, προέβησαν σε σωματικούς ελέγχους και σε 14 προσαγωγές. Να ελπίσουμε να μην υπάρχει συνέχεια.